από το Σύνταγμα σήμερα, την Καλλιθέα, τον Πειραιά, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και σε κάθε γωνιά του τόπου μας, διαδηλώνουμε και φωνάζουμε, φασιστές, είστε η σαπίλα του Ντουνιά! Οι εργάτες, Έλληνες και μετανάστες, η νεολαία, ο λαός στο σύνολό του θα σας τσακίσει στους χώρους δουλειάς, στα σχολιά και στις γειτονιές. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, ένα τεράστιο λαϊκό ποτάμι βούλιαξε τους δρόμους γύρω από το εφετείο και πανηγύριζε την καταδικαστική απόφαση της εγκληματικής νέος ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Ήμασταν όλοι εκεί για να τους δούμε να οδηγούνται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Μια νίκη η οποία υπερσφραγίστηκε από την ακλόνητη στάση και από τον ανταλλάτευτο αγώνα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Με μάχες για να αποκαλυφθεί ο ρόλος τους ως πιστά μαντρόσκυλα του συστήματος, ότι είναι ρουφιάνοι και τσιράκια των εργοδοτών, για να ξεκυμνωθεί ο ναζιστικός φασιστικός χαρακτήρας, ό,τι πιο σκοτεινό ξέβρασε ιστορία. Μπήκαμε μπροστά για να μην ποτίσει με το φασιστικό τους δηλητήριο τη σάρκα και το αίμα του λαού μας, και είμαστε περήφανοι για αυτή την έκβαση, γιατί αν δεν είχαμε σηκώσει σταθερό μέτωπο απέναντι στην πόχα και τη δυσοσμία που αναπλύζει η εγκληματική τους δράση, σίγουρα το πόρισμα της δίκης θα ήταν διαφορετικό, θα ήταν αμφίβολο. Γιατί καμιά κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η δίκη. Ούτε η τωρινή της Νέας Δημοκρατίας, που για το δικό της πολιτικό όφελος ψαρεύει συστηματικά ψηφοφόρους στα θελά νερά της ακροδεξιάς, αλλά ούτε και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο και φωτογραφίζονταν με τους Χρυσαυγίτες στο Καστελόριζο. Ένα χρόνο μετά, οι εγκληματικές φασιστικές ναζιστικές συμμορίες προσπαθούν και πάλι να βγουν από το βόθρο, κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα, να υπηρετούν το σύστημα που μας εκμεταλλεύεται και τα αφεντικά. Γι' αυτό εξαπολύουν επιθέσεις σε όποιον αντιστέκεται και αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές της κυβερνήσεων. Όποιον σήμερα διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής, ζωής με δικαιώματα. Τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές είναι αρκετά για να φουντώσουν την οργή μας. Μέσα στα σκολιά εποάζεται ξανά το αυγό του φιδιού, που αντί να είναι ορμητήριο γνώσης και προόδου, έχει μετατραπεί σε ορμητήριο ταγμάτων εφόδου. Ξαμολύθηκαν με μαχαίρια, μολότοφ, τέιζερ και αλυσίδες, και δολοφονικές επιθέσεις προσπάθησαν να χτυπήσουν πρωτοφόρους μαθητές, μέλη 15 μελών που ορθώνουν το ανάστημά τους και τους κατακαίλουν ανοιχτά. Τους μαθητές συνολικότερα, που εντείνουν τώρα τον αγώνα τους μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους φοιτητές για ανοιχτά σχολεία με όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία τους, για δημόσια δωρεάν παιδεία χωρίς ταξικούς φραγμούς. Τα εργατικά σωματεία είναι στο πλευρό τους και στηρίζουν τα δίκαια αιτήματά τους. Και από αυτό το βήμα καταγγέλουμε τη στάση της αστυνομίας που έκανε τα στραβά μάτια για ακόμα μια φορά και διευκόλυνε με την ανοχή τη δράση των φασιστοειδών, επιβεβαιώνοντας τις σχέσεις του παρακράτους με κρατικούς μηχανισμούς, καθώς επίσης και την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ με χημικά σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων που ζητούσαν να φύγει το φασισταριό από το ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης. Πολλά ερωτηματικά γεννά η στάση ορισμένων διευθυντών και σχολικών παραγόντων που τους αφήσαν να σουλατσάρουν ανεπόδιστα μέσα στα ΕΠΑΛ.
Και τι δεν ακούσαμε αυτές τις μέρες. Κυριολεκτικά ματώσανε τα αυτιά μας από τη φλιαρία των κυβερνητικών στελεχών και από τα παπαγαλάκια τους στα κανάλια. Έχουν το θράσος να βάζουν στο ίδιο κάδρο της εξίσωσης τους εγκληματίες νεοναζί δολοφόνους, τους απόγονους του Χίτλερ, των ταγματασφαλιτών και των χιτών του Γρίβα, με τους συνδικαλιστές μαθητές, τους φοιτητές που παλεύουν για μόρφωση στον πόη των προδοσιών τους και των ονείρων τους. Τώρα έπιασε την κυβέρνηση ο πόνος και ο καημός για τη βία με ασάφεια από όπου κι αν προέρχεται. Αλήθεια, σας ρωτάμε λοιπόν ανοιχτά, αφού είναι τέτοια η πρεμούρα σας και έχετε τέτοιες ανησυχίες, γιατί με εντολή σας τσακίσατε τους φοιτητές στο ξύλο που εναντιώνοντας το νομοσχέδιο Χρυσοχοΐδη και Ραμαίος, γιατί βγάλατε αύρες χθες απρόβλητα στους καθηγητές που διαδήλωναν κατά της αξιολόγησης, γιατί ρίξατε χημικά και ΜΑΤ στους υγειονομικούς που διεκδικούν νοσοκομεία, προσλήψεις και απαραίτητο εξοπλισμό. Γιατί ασκήθηκε καταστολή σε μια σειρά συνδικάτα και εργάτες που παλεύουν για το δικαίωμα στην εργασία όλο το διάστημα της πανδημίας με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Γιατί γεμίσατε τον τόπο με ΜΑΤ, δράση, όπκε και άλλα κατασταλτικά σώματα. Ξέρουμε καλά γιατί η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρηματολογία. Γνωρίζουμε τους σχεδιασμούς της. Αυτές οι τακτικές έχουν στόχο να ξεπλύνουν το φασιστολόι που ανασυντάσσεται, γιατί είναι βασικό όπλο του συστήματος και χρειάζεται να καλλιεργήσει το φόβο στο λαό. Μόνο έτσι μπορεί να υπερασπιστεί την εγκληματική της πολιτική, καθώς και να περάσει ανέμαχτα τις καθετήριες γραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νέα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα και με το Ταμείο Ανάκαμψης να αποτελεί μνημόνιο των μνημονίων. Γιατί τώρα η Νέα Δημοκρατία, σε συνέχεια στο χειμματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και των προηγούμενων κυβερνήσεων, χώνει ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία για αμοιβαία αμυντική συνδρομή είναι μια στρατηγική επικίνδυνη συμφωνία που καμιά σχέση δεν έχει με την άμυνα και την υπεράσπιση των συνόρων μας. Σημαίνει εμπλοκή στα επιθετικά σχέδια της Γαλλίας σε μια τεράστια περιοχή από τη Μαύρη Θάλασσα, στο Περσικό, στον Ινδικό, ακόμα πιο πέρα. Ο λαός μας δεν έχει συμφέρον ούτε στο Μάλι, ούτε στα νυχτά του Ορμούζ, ούτε στην αχτή του Ελεφαντοστού. Γι' αυτό δώσαν ένα σκασμό λεφτά για φρεγάτες και ραφάλ, ενώ για νοσοκομεία σύγχρονα που έχει ανάγκη ο λαός μας δεν υπάρχει σάλιο, και με τους μεγαλοκλινικάρχες να κάνουν πάρτι από την ολοένα και περισσότερη υποβάθμιση του συστήματος υγείας. 6 δις δαπάνες κοστίζει η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ το χρόνο. Μάλιστα έχουμε και την πρωτιά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αιματοκυλούν τον κόσμο για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει μία για σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα, για έργα τυπηρικής θωράκισης. Γι' αυτό και άφησαν να καεί μισή Ελλάδα ό,τι πράσινος πρέβωνας είχε απομείνει. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έχουν μετατρέψει με τον καιρό το τόπο μας σε μια τεράστια αμερικανοϊκή βάση. Τώρα με τη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, με την επαορίστη εμπλοκή της χώρας μας στους δολοφονικούς του σχεδιασμούς, δεν θα υπάρξει χωριό, νησί, πόλη που να μην κάνουν αρμένικοι φύζητα οι εγκληματίες του πολέμου. Είναι ψέματα ότι η ανανέωση συμφωνίας για τις βάσεις αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Αποτελεί απέτηση των τόπιων επιχειρηματικών ομίλων. Επιδιώκουν την γεωστρατηγική αναβάθμιση για να μεγαλώσουν τη λία τους στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι αυτοί πίνουν νερό στο όνομα του εθνικισμού. Μόνο έτσι μπορούν να κρύψουν τη στρατηγική τους. Γιατί ξέρουν ότι γεννά πολέμους, φτώχεια, εξαθλίωση και ξεριζωμό. Είδαμε τα χαΐρια τους στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη και αλλού. Ξανά τώρα στο Αφγανιστάν, που ο πόλεμος τους άφησε πίσω ό,τι πιο σκοτεινό και ανεχρονιστικό μπορούσε.
χρειάζονται τους φασίστες για να προσκυνάνε τον κοσμοπολιτισμό τους και τα υπερεαλιστικά τους σχέδια, από τη μία, και από την άλλη να κυνηγάνε όσους αντιστέκονται στα σχέδιά τους. Να καλλιεργούν το μίσος και τη βία ανάμεσα σε τόπιο εργατό κόσμο και στους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν με το «έτσι θέλω» από τις χώρες τους. Χρειάζονται αυτά τα παράσιτα για να εμποδίσουν την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και τον κοινό αγώνα Ελλήνων και προσφύγων που δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν να μετατρέπονται οι θάλασσες σε τεράστιο νεκροταφείο, που δεν θέλουν να μετατροπεί άλλο τόπος μας σε τεράστιες φυλακές ψυχών με τις μοίκοι να αλωνίζουν και να θησαυρίζουν από τις αγωνίες και τα βάσανα των κατατρεγμένων. Τα εργατικά σωματεία, είμαστε δίπλα στους πρόσφυγες. Τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να σταθούν στα πόδια τους, για να παλέψουμε μαζί, να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Συνάδελφοι, ένα χρόνο μετά, τα συμπεράσματα από τη δίκη της Χρύσης Αυγής είναι ζωντανά και επίκαιρα. Τα γεγονότα σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο μας υπενθυμίζουν την εγκληματική ναζιστική της φύση. Επιβεβαίωνε επίσης εκείνα που είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν μπορεί να οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό. Ο ναζισμός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά μέσα από τους στόχους των δικαστικών μεγάρων, με κράτους δικαίου, κομμένο και ραμμένο για να υπηρετεί λίγους και εκλεκτούς στα πλαίσια της αστικής τους δημοκρατίας. Μόνο το οργανωμένο λαϊκό κίνημα μπορεί να τους στείλει στα τσακίδια. Με εργατικό κίνημα που τώρα που μιλάμε δυναμώνει και σηκώνει ανάστημα απέναντι στα εκμεταλλευτικά σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, που θα οργανώνει την πάλη του με ταξικό προσανατολισμό και περιεχόμενο, θα θωρακίζει την ενότητα και την αλληλεγγύη και δεν θα χωράει το ρατσιστικό δηλητήριο στις γραμμές των τόπιων και μεταναστών εργατών. Με τους χώρους δουλειάς να είναι κάστρα αγώνα, να μην περνάνε τα σχέδια και η τρομοκρατία των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι της E-Food μας έδειξαν τον δρόμο. Ο νικηφόρος αγώνας τους αγκαλιάστηκε από κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια σε κάθε εργατογειτονιά όπου χτύπησε η απεργιακή κόρνα. Με ζωντανές μαζικές γενικές συνελεύσεις στα συνδικάτα και στους χώρους δουλειάς, προετοιμαζόμαστε για σκληρή σύγκρουση με την εργοδοσία και τους υπηρέτες της, για να κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε στις δύο μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του Ιούνιου. Ο νόμος Χατζηδάκη να μείνει στα χαρτιά, με πλώρη να καταργηθεί κάθε αντεργατικός νόμος, να υπογραφούν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να πατάνε σύγχρονες ανάγκες μας με ουσιαστική αύξηση στα μεροκάματα, με σταθερά ωράρια εργασίας προς τα κάτω. Σήμερα που η επιστήμη έχει εκτιναχθεί, μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Μαζί με την νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τις γυναίκες, κοινό μέτωπο διεκδίκησης για ολόπλευρη μόρφωση, υγεία με σύγχρονες υποδομές, ελεύθερο χρόνο με πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, δυναμώνουμε την πάλη μας για να απεμπλακεί η χώρα μας μία και έξω από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Με σταθερό μέτωπο απέναντι στην ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που δεν χάνει ευκαιρία να υπερασπίζεται την καρέκλα της και τους παχουλούς μισθούς της. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει από την κυβέρνηση να τους προστατεύσει από τους εργαζόμενους και τους συλλογικούς αγώνες. Απειλεί με φυλακίσεις αν πάνε να τους χαλάσουν τη σούπα. Αυτοί που πραγματοποίησαν συνέδριο με νόδους εργοδότες, με σωματεία σφραγίδες, με αντιπροσώπους ψεύτικους, μέσα σε κλειδά τα ξενοδοχεία, υπό την προστασία των ΜΑΤ και αμφιβόλου προελεύσεως μπράβους. Και επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, τους συμπεδημίζουμε.
ότι την περίοδο της εξαγωγής του συνεδρίου είχε τη συμπαράσταση της Χρυσής Αυγής απέναντι στα ταξικά σωματεία που ήθελαν πραγματικό συνέδριο εργατών με φυσικούς αντιπροσώπους.